Να αλλάξουμε θέμα. Στην επικαιρότητα είναι το ναύπλιο, αφού στις δικαστικές φυλακές βρίσκεται έγκλειστος εδώ και λίγες ημέρες ο Αχιλλέας Μπέος που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα των στημένων αγώνων στο ποδόσφαιρο. Το ναύπλιο παίζει πια στο θέμα με το κύκλωμα των στημένων αγώνων. Αφού πριν από λίγες μέρες βρίσκεται εδώ στην δικαστική φυλακή ναύπλιου ο πρότινος ισχυρός άνδρας του ελληνικού ποδοσφαίρου και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου, Αχιλλέας Μπέος. Ο κύριος Μπέος, ύστερα από την απολογία του την Δευτέρα στην Αθήνα στο Ανάκριτη, κρίθηκε προφυλακιστέως. Την Τρίτη βρέθηκε. Μεταφέρθηκε εδώ στο ναύπλιο. Λόγω όμως της 48 ώρες απεργίας δεν ήταν δυνατόν να γίνει εισαγωγή του στην φυλακή. Έμεινε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αργολίδας και την Πέμπτη το πρωί ήρθε εδώ στις δικαστικές φυλακές του ναυπλίου, όπου θα παραμείνει μέχρι να γίνει η δίκη του. Να τονίσουμε βέβαια ότι οι δικαστικές φυλακές του ναυπλίου δεν είναι και το καλύτερο αυτή τη στιγμή, αφού μια φυλακή η οποία χωράει ως γνωστόν του ναυπλίου 350 άτομα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω από 500 άτομα. Δεν υπάρχει δηλαδή κρεβάτι και κελί να μείνει κανείς σε αυτή τη φυλακή. Πάντως η ουσία είναι ότι τις επόμενες μέρες και μήνες η φυλακή αυτή θα γίνει στέκη, αν θέλετε, του δημοσιογραφικού κόσμου, αφού πολλοί δημοσιογράφοι, τόσο των Αθηνών όσο και γενικότερα, θα προσπαθήσουν να πάρουν συνέντευξη, να βγάλουν κάτι από τον κύριο Μπέο σχετικά με όσα το κατηγορούν και με όσα γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο.